Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Επιστροφή στα Θρανία σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό και πολλά χαμόγελα για τους μαθητές. Μετά από 2 χρόνια, η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται χωρίς διαγνωστικά τεστ και με προαιρετική την χρήση μάσκας. Υποχρέωση rapid test θα έχουν μόνο οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί. Στις Σέρρες, στο πρώτο κουδούνι της χρονιάς, παρευρέθησαν σε διάφορες μονάδες βουλευτές του Νομού Σερών, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών Κυνηγρίτας Θεολόγος, από την πλευρά του, ευχήθηκε στους μαθητές καλή σχολική χρονιά. Ήχησε το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Καθηγητές και μαθητές, μετά από μια δύσκολη χρονιά, επιστρέφουν γεμάτοι αισιοδοξία και πάλι πίσω στα Θρανία. Χωρίς μέτρα, αποστάσεις και μάσκες, οι μαθητές των δημοτικών γυμνασίων και ηλικίων παρακολούθησαν τις τελετές αγιασμών στις σχολικές τους μονάδες. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών Κυνηγρίτης, κύριος Θεολόγος, ευχήθηκε στους μαθητές καλή σχολική χρονιά. Έχετε από μένα και την ευχή και την ευλογία μου. Να σας σκεπάζει χάρη του Θεού, εδώ είστε κάτω από τη σκέπη των Αρχαγγέλων, η Εκκλησία είναι δίπλα, οι Άγιοι Απόστολοι μέσα στο προάβλιο του σχολιού σας και εγώ δίπλα σας, ο Επίσκοπός σας, είναι ο γειτονάς σας, σας ακούω κάθε πρωί και γεμίζει η καρδιά μου με χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία. Καλή αρχή, ο Θεός να είναι μαζί σας, αγαπητοί καθηγητές και καθηγήτριες, να έχετε τη δύναμη και την ευλογία και την έμπνευση από τον Θεό. Και το στον φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Στο κουδούν της νέας χρονιάς παραβρέθηκαν σε διάφορες σχολικές μονάδες βουλευτές του Νομού Σερών, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, όπως το 3ο Γυμνάσιο, Αριστοτέλειο, Πειραματικό και 4ο Γυμνάσιο Λύκειο. Στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, την οποία ευχόμεθα όλοι να είναι ευλογημένοι από Θεού, να είναι δημιουργικοί, να είναι υγιεινοί, να είναι μια χρονιά προόδου, μια χρονιά πραγματικής ευλογίας. Η Μητέρα μας Εκκλησία έχει ιδιαίτερη στοργή και αγάπη για εσάς τα παιδιά, όπως ακριβώς και ο Χριστός, ο οποίος είναι πράγματι ο μεγάλος φίλος της νεότητος. Με αυτή λοιπόν την ευλογία να πορευτείτε στην ζωή σας και να κατακτήσετε την ζωή, έχοντας στην ψυχή σας και στη ζωή σας τα κατάλληλα εκείνα εφόδια, τα οποία θα σας επιτρέψουν να κερδίσετε τη μάχη της ζωής. Στον λόγο του, ο Μητροπολίτης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον κίνδυνο που ελοχεύει στη νέα τεχνολογία. Καλή χρονιά, παιδιά μου. Να θυμάστε λελογισμένη και προσεκτική χρήση της νέας τεχνολογίας, η οποία έχει και παγίδες, και δεύτερον, αγωνιστείτε για αυτά τα οποία πραγματικά ομορφαίνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή για τις αρετές, για τις αξίες, για τα ιδανικά και μαζί με αυτά και τις γνώσεις που είναι δύναμη και απαραίτητο εφόδιο ζωής. Ο κ. Καραμαλής ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά. Καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Είναι πραγματικά ευχάριστο φέτος να βλέπουμε να ερχόμαστε όλοι χωρίς μάσκα. Είδα μια φωτογραφία από το περσινό αγιασμό στο ιστορικό αυτό σχολείο και ήμασταν όλοι με μάσκα. Αλλά κυρίως ήταν τα παιδιά με μάσκα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι σηματοδοτεί μια σχολική χρονιά η οποία μπορεί να ξεκινήσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο βουλευτής Σερών κ. Χατζηβασίλειου, καθώς τόνισε ότι αυτή η χρονιά ξεκινάει με πολύ καλούς ιονούς. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας, στους γονείς τους, αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας. Η σχολική αυτή χρονιά ξεκινάει με πολύ καλούς ιονούς. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια πραγματοποίησε χιλιάδες διορισμούς εκπαιδευτικών. Τα κενά έχουν στην ουσία εκμηδενιστεί, τα βιβλία είναι στις θέσεις τους, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν τα δεδομένα είναι πολύ θετικά. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους.
και να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που τους δίδεται, όχι μόνο μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση να μην φοβούνται να ονειρεύονται και να κοιτάνε τα πράγματα μόνο με αισιοδοξία και με απόλυτη πίστη στις ικανότητές τους. Και πάντοτε υπό την καθοδήγηση των γονιών τους, άλλων των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, των καθηγητών μας. Καλή χρονιά, καλή δύναμη, καλή πρόοδο, πάνω απ' όλα με υγεία και προκοπή. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σέρων κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, όπως και ο Δήμαρχος Σέρων κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, ευχήθηκαν μια χρονιά δημιουργική και γεμάτη υγεία. Καλή χρονιά, καλή δημιουργική νέα σχολική χρονιά εδώ στο πρώτο γυμνάσιο, με τα παιδιά μας χωρίς μάσκες, με χαμόγελα. Εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε. Εύχομαι πραγματικά, όπως σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, μια χαρούμενη ημέρα, γιατί εδώ είναι ο θησαυρός μας, είναι τα παιδιά μας, είναι το μέλλον του τόπου μας και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για αυτά τα παιδιά, να χαμογελούν και να προοδεύουν. Οπότε, καλή σχολική χρονιά. Καλή χρονιά, μια χρονιά ελπιδοφόρα, όπως κάθε χρόνο σχολικό ξεκίνημα. Μια χρονιά που εύχομαι στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς να είναι δημιουργική, να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία για όλους, γιατί είναι η πρώτη χρονιά μετά από δύο χρόνια που δεν έχουμε και υγειονομικά μέτρα. Επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά. Ο Δήμος θα είναι δίπλα με τις σχολικές επιτροπές, με τις υπηρεσίες, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία για τις υποδομές, για την καθαριότητα, για όλο τον καλοπισμό, τη συντήρηση όλων των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε τα πρόσκοπτα οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά να επιτελέσει το έργο τους. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο πρώτο γυμνάσιο, όπου θα βρεθούμε στη συνέχεια και σε άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Είναι το πρώτο κουδούνι, είναι μια διαδικασία πραγματικά. Όσοι την περάσαμε όλοι με νοσταλγία, θυμόμαστε. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλη τη σχολική κοινότητα, στους καθηγητές, στους μαθητές, στους γονείς που βρίσκονται πάντα από πίσω. Να πάνε όλα καλά, υγεία, δύναμη. Και ας ελπίσουμε είναι μια χρονιά που θα κυλήσει πολύ χωρίς προβλήματα, χωρίς τα προβλήματα του κορονοϊού. Εγκαινιάστηκε σήμερα και το νέο δημοτικό σχολείο στο νέο Σούλη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Την κορδέλα έκοψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, παρουσία βουλευτών του νομού, του Αντιπεριφερειάρχη και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα εγκαινιακή ο αγιασμός τελέστηκαν από τον Μητροπολίτη Σέρων Γινιγρήτας Θεολόγο. Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στο Νέο Σούλη εγκαινιάστηκε σήμερα και άνοιξε τις πόρτες του για να φοιτήσουν σε αυτό οι μικροί μαθητές. Η κατασκευή του σχολικού κτιρίου άρχισε το 2020 και ολοκληρώθηκε το 2022, ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο νέος παιδικός σταθμός. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής έκοψε την κορδέλα και τόνισε πως τα θέματα που αφορούν την παιδεία είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Σήμερα είναι μια, νομίζω, πολύ ευχάριστη μέρα για τον νέο Σούλη, αλλά και για όλο τον Ομοσερών, για όλη την Ελλάδα, διότι είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Όμως νομίζω ότι σήμερα, Δήμαρχε, γιορτάζουμε και άλλη μια πολύ σημαντική ημέρα, διότι εγκαινιάσαμε το νέο σχολικό κτίριο, το νέο δημοτικό, ένα έργο το οποίο υπήρξε αίτημα της τοπικής κοινωνίας εδώ και αρκετά χρόνια και σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Δεν σταματάμε εδώ όμως, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος και στον λόγο του, συνεχίζουμε με το βρεφονηπιακό σταθμό, ο οποίος υπολογίζουμε ότι θα είναι και αυτός έτοιμος στους επόμενους 16 με 18 μήνες. Είπε κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, ο Μητροπολίτης πριν από λίγα λεπτά και είπε ότι ένα έθνος που δεν έχει στην προτεραιότητά του τα ζητήματα της παιδείας είναι ένα έθνος που δεν έχει μέλλον. Νομίζω ότι εμείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας έχουμε δείξει τα τελευταία 3 χρόνια ότι κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να βάλουμε τα ζητήματα της παιδείας στην πρώτη γραμμή.
διότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν τα είχαμε στην πρώτη γραμμή. Οπότε να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, κυρίως στα παιδάκια και στα πρωτάκια που σήμερα έρχονται για πρώτη μέρα στο σχολείο και νομίζω ότι αυτό θα το θυμούνται για αρκετά χρόνια, διότι θα είναι η πρώτη τους μέρα στο σχολείο, σε ένα καινούριο σχολείο. Σας ευχαριστώ πολύ και Δήμαρχε και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και εμείς. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησο την κληρονομία σου, νίκαστησε σε δέση κατεναντί. Πραγματικά καλή σχολική χρονιά εδώ στο Νεοσούλη με ένα καινούριο κτίριο, κτίριο κόσμημα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν εδώ, ιδιαίτερα τον Υπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή. Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Έχει και συνέχεια. Έχουμε βρεφονηπιακό σταθμό. Αξίζει οι υποδομές του νομού να αναβαθμιστούν. Αξίζουν τα παιδιά μας να έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις που τους αρμόζουν. Τα εγγένεια και τον αγιασμό του νέου δημοτικού τελέστηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης κύριο Θεολόγο και τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Μητροπολίτη Ναζαρέτ Κυριακό. Παρόντες ήταν οι βουλευτές του νομού, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου. Εύχομαι λοιπόν να έχετε πλούσια την ευλογία του Θεού, προκοπή, προόδο, σωτισμό ή προ την καθοδήγηση των γονιών σας. Τους άρχοντες θέλω να πω στις τεχάριες ευχές και θυσία μας. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι να δούμε τους συνεργάτες σας και τους άλλους βουλευτές του τόπου μας πολύ εργαστήκατε για αυτό το έργο. Και σας είμαι ευγνώμονας. Γιατί πράγματι τα σχολιά είναι η απάντηση, η υγιής απάντηση στις προκλήσεις των καιρών. Μακάρι ο Θεός να αξιώνει και εσάς και τους συνεργάτες και τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους άρχοντές μας τέτοια καλά έργα να εγκαινιάζουν και να θεμελιώνουν προς όφελος της κοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την ελληνική πολιτεία διαχρονικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος πίστεψε σε αυτό το έργο, στη χρηματοδότησή του και μας βοήθησε να ξεπεράσουμε πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης να πω ότι εκτός από τα δύο αυτά μεγάλα έργα τα οποία έχει χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο καλός φίλος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, το Δημοτικό Σχολείο και το Βρεφονηπιακό Σταθμό που είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο κύριος Κώστας Καραμαλής έχει χρηματοδοτήσει με άλλες 75.000 ευρώ την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου της Τούμπας και με άλλες 60.000 ευρώ τη δημιουργία ΒΣΕ στο Λύκειο της Πεντάπολης. Είναι σταθερά δίπλα στο Δήμο μας και αξιοποιείται από μας πηγαίνοντάς του όριμες και ολοκληρωμένες μελέτες τις οποίες μπορεί να χρηματοδοτήσει, πράγμα που κάνει. Η σχολική χρονιά για τον νέο Σούλη και για τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, εγκαινιάζοντας ένα καινούριο σχολικό κτίριο κόσμημα, μετά από τις άοπνες προσπάθειες της διοίκησης, την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Καθώς επίσης ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιάννης Καραβασίλης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέου Σουλίου Αριστοτέλης Βρέτας και πλήθος κόσμου. Όταν η πολιτεία με αιχμή του δόρατος τον Υπουργό μας, τον κύριο Καραμαλή, όχι απλώς νοιάζεται και ενδιαφέρεται για τους πολίτες, αλλά κάνει πράξη την ικανοποίηση των αναγκών παραδίδοντας ένα τέτοιο στολίδι όπως είναι το κτίριο πείσμα στο Δημοτικό, σε αυτή τη σχολική μονάδα που μιλούμε, τη συγκεκριμένη, να έχουμε 20 εκπαιδευτικούς, να υπάρχει ολοήμερο τμήμα, να υπάρχει τμήμα ένταξης και να υπάρχει ακόμα και παράλληλη διδασκαλία, η οποία θέλω να υπογραμμίσω
ότι βρίσκεται από την ημέρα του αγιασμού στα σχολεία. Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα τον Καραμαλή, και για το έργο που εγκαινιάσαμε τώρα, αλλά και το άλλο το έργο του Βρεφονιακού Σταθμού. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και καινούργιες τουαλέτες αλλά και στέγη χτύπησε το πρώτο κουδούνι στο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου. Τα παιδιά από νωρίς έφτασαν στο σχολείο μαζί με γονείς και φυσικά τους εκπαιδευτικούς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος. Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δημουχτσίδης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Σιντζές. Καλή χρονιά! Και βλέπω και Δημήτρη ότι είναι όλα τα παιδιά άψογα. Πρώτον. Δεύτερον, βλέπω ότι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ πρόνοια. Που σημαίνει ότι έχετε πάρα πολύ καλό υλικό. Λοιπόν, οι δάσκαλοι σας, είδατε κύριε Δήμαρχε, ότι ήρθαν όλοι να ευλογηθούν, όπως και εσείς. Και αυτό δείχνει την αγάπη τους για το σχολείο, για τη δουλειά τους, για αυτό που έχουν να προσφέρουν, για αυτό που σας δίνουν. Βλέπετε γύρω-γύρω από εσάς, αν δείτε γύρω-γύρω από εσάς, είναι ένας κύκλος. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει εμάς, τους δασκάλους και τους γονείς σας. Που σημαίνει ότι είστε σε ένα χώρο που είστε ασφαλισμένοι. Και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, παρά μόνο θα έχετε εμπιστοσύνη σε αυτούς οι οποίοι σας αγαπούν, οι γονείς σας και οι δάσκαλοί σας και εμείς, ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, ζέστη το χειμώνα, ζέστη το χειμώνα, πολύ, πολύ, λοιπόν, σας αγαπάμε όλοι και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα ανταποκριθείτε όλοι σας και θα κάνετε αυτό που πρέπει. Τι πρέπει να κάνετε, εσείς τι πρέπει να κάνετε. Τα μαθήματά μας. Για να ακούσω. Τα μαθήματά μας. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο που κατασκευάστηκε προσθήκη στο υπάρχον σχολικό κτίριο. Περιλαμβάνει 3 βεσέ αγοριών, 3 βεσέ κοριτσιών και 2 βεσέ για τους εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πρότινος οι χώροι υγιεινής βρισκόταν σε ξεχωριστό κτίριο στην αυλή και αποτελούσε πάγιο αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου και του συλλόγου γονέων η κατασκευή χώρων υγιεινής εντός του σχολικού κτιρίου. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα για αυτό το σχολείο, επιτέλους τουαλέτες εσωτερικού χώρου. Τα παιδιά πλέον δεν θα βγαίνουν στον αύριο χώρο είτε με βροχή είτε με χιόνι. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο, τον Δήμαρχο, τον υπεύθυνο παιδείας και ελπίζουμε και εσύ καλύτερα ακόμα από αυτό και άλλα έργα που είμαστε μεταξύ του Δήμαρχου. Τώρα που μένει το βάψιμο ουσιαστικά, έτσι. Τώρα παραμένει μένει μόνο το βάψιμο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Φιλόδημος και τη ΣΑΤΑ. Στο έργο περιλαμβάνεται εκτός από νέους χώρους υγιεινής και αντικατάσταση και η αντικατάσταση της κεραμοσκεπής του κτηρίου που στεγάζεται το 4ο νηπιαγωγείο Σιδηροκάστρου. Αγαπητοί γονείς, αγαπητά μου παιδιά, καλωσορίζουμε καταρχάς τα πρωτάκια μας, τα οποία με τις πολύ ωραίες τσάντες τους κάθονται στη σειρά καθόμενα πρωί-πρωί. Εύχομαι ο καλός Θεός, ο Άγιος Θεός, να μας δώσει υγεία καταρχάς και όλα να πάνε όπως τα θέλουμε. Τα εκτάκια μας είναι η τελευταία της χρονιά φέτος και του χρόνου θα τα φιλοξενήσουμε στην επόμενη βαθμίδα, στο επόμενο σχολείο, κάτω στο γυμνάσιο. Φέτος κάναμε προσπάθειες από την αρχή της χρονιάς, ένα όνειρο που είχαμε χρόνια τώρα, τις τουαλέτες μοντέρνες, ολοκένουργες, δίπλα στο σχολείο, ώστε να μην υποφέρουμε με τη μεταφορά που είχαμε εκτός του σχολείου των τουαλετών. Κάποτε έτσι συνηθίζανε, τις τουαλέτες είχαν εκτός, αλλά εδώ πέρα το πρώτο δημοτικό σχολείο στο οποίο πήγαινα κι εγώ, είναι τόσο καινούριο δηλαδή, παιδευόμασταν το χειμώνα που φυσάει πάρα πολύ σε αυτή την περιοχή να πάμε όταν είχε κρύο
να πάμε να κάνουμε τις ανάγκες μας. Και οι δάσκαλοι με προστασία, με ομπρέλες και λοιπά προσπαθούσαν να βοηθήσουν τα παιδάκια να πάνε. Τα ενσωματώσαμε με τις εγκαταστάσεις τους. Θέλω να πω, το πρώτο δημοτικό σχολείο, το οποίο πήγαινα και εγώ όπως είπα, είναι αυξητικό. Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει συνέχεια σε αριθμό μαθητών. Φέτος έχουμε 75 παιδάκια από 66 πέρσι και από ό,τι φαίνεται θα ανέβουμε και άλλο του χρόνου. Γι' αυτό οφείλεται ειδικότερα στους δασκάλους και στο διευθυντή του σχολείου, στο οποίο σε ευχαριστώ και για την ποιότητα και για την προσοχή που δίνουν στα παιδιά. Αγαπητοί μου γονείς, να ξέρετε ότι από το καλύτερο διδακτικό προσωπικό που υπάρχει μέσα στο Δήμο, στα 28 δημοτικά σχολεία, βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό του Σιδηροκάστρου. Το πρώτο δημοτικό, το οποίο είναι, θα γίνει και είναι και θα παραμείνει το πρώτο δημοτικό μέσα στο Δήμο. Να μείνουμε στον αγιασμό που έγινε στα σχολεία της Ινδικής. Έχουμε τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Φώτη Δομουσίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Δομουσίδη. Καλησπέρα σας κύριε Καπετάνιο και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Πρώτη μέρα σχολείου σήμερα για τη νέα χρονιά, για μαθητές, δασκάλους, αλλά και γονείς, οι οποίοι και αυτοί βέβαια έχουν τον δικό τους ρόλο. Και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει διαφοροποιηθεί από τα δύο χρόνια πανδημίας που ξέραμε. Έχουν φύγει οι μάσκες, τα τεστ κτλ. Η πανδημία είναι εδώ και πρέπει ακόμα να προσέχουμε. Αλλά σήμερα πραγματικά σε ένα εορταστικό περιβάλλον μαζί με τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, τον κύριο Μακάριο, επισκεφθήκαμε και κάναμε αγιασμούς σε όλα τα δημοτικά και σχολεία του Σιδηροκάστρου και στο γυμνάσιο, στο Παλατίδιο και το Λύκειο το Παλατίδιο, καθώς επάσης και στο ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου. Παράλληλα, όλη η Δημοτική Αρχή παρευρέθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία με τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι καλύπτουν όλη την έκταση του Δήμου, και δώσαμε τις ευχές μας για μια καλή σχολική χρονιά. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής αναμένεται να αντιμετωπίσουμε, είμαστε προετοιμασμένοι, τα προβλήματα της αύξησης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς επίσης και των πολύ αυξημένων λογαριασμών στο ρεύμα. Θα συνεχίσουμε γιατί η παιδεία και η εκπαίδευση, τα παιδιά μας δηλαδή που διαμορφώνουμε και διαπαιδαγωγούμε, δεν πρέπει να στηριχθούν τίποτα. Εμείς, έστω και αν πολιτικό κόστος έχει, απαλού θα κόψουμε, αλλά τα σχολεία μας θα λειτουργούν κανονικά. Ναι, είναι στις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης η λειτουργία και η συντήρηση των σχολείων. Είδαμε στο ρεπορτάζ ότι κάνατε και κάποιες ανακαινήσεις. Σωστόν, όλο το καλοκαίρι προγραμματισμένα και συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, καθώς επίσης και τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, προβήκαμε σε βελτιώσεις και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον επερχόμενο χειμώνα. Μην ξεχνάμε, ο Δήμος Ινδικής, ο βορειότερος Δήμος του νομού Σερών, που έχει ίδιες θερμοκρασίες με τον Ευρωκόπη, σε ορισμένα σχολεία του, είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι μέσα στο κρύο και στον αέρα. Δεν είναι στους παιδικούς σταθμούς μέσα στο μήνα για να κρατήσουμε τις θερμοκρασίες για τα παιδιά μας, να τις εξασφαλίσουμε. Όπου χρειαστεί και όταν χρειαστεί θα αρχίσουν να λειτουργούν και οι θερμάνσεις. Άσχετα το πόσο θα ανέβει το πετρέλαιο. Τα παιδιά μας θα έχουν την προστασία που τους αρμόζει. Σε αυτό δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Προφανώς έχετε κάνει τους υπολογισμούς σας και τα έχετε υπολογίσει όλα αυτά. Ήδη το περάσαμε την πρώτη μπόρα και σύντομα και οι δύο πρόεδροι και ο πρόεδρος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί ήταν η πιαγωγία τα δημοτικά, καθώς επίσης και ο πρόεδρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα ΕΠΑΛ, τα Λύκεια, τα Γυμνάσια, θα δώσουν μία συνέντευξη, μία αναφορά, έναν απολογισμό τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε πέρσι και πώς τις ξεπεράσαμε και πώς, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα. Τους οποίους καθηγητές και δασκάλους προσωπικά θέλω να τους ευχαριστήσω,
Και όπως είπα, παραδίδουμε σε αυτούς και τα παιδιά μας για να τα διαπαιδαγωγήσουν στο σχολείο. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους, για το ενδιαφέρον που δίνουν και για τη λειτουργία των σχολείων τους, αλλά και για τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των παιδιών μας. Κύριε Δήμαρχε, οπότε η πρώτη μέρα σήμερα με το καθιερωμένο κουδούνι κύλησε ομαλά και στο Δήμο Συντικής και με τη διαβεβαίωσή σας ότι θα είστε κοντά στα σχολεία. Να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και τα όσα μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καπετάνιο, και ειδικά στο πρώτο δημοτικό σχολείο, το οποίο ήμουνα και μαθητής, όταν ο διευθυντής του σχολείου με παρότρινε και πάτησα τρεις φορές το κουδούνι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, άπειρα συναισθήματα με πλημμυρίσανε, θυμίζοντάς μου και εμένα τα νιάτα μου, τα οποία όπως και είπα ήταν αρκετά χρόνια πίσω. Μάλιστα. Στο ίδιο δημοτικό σχολείο, με την ίδια τη χαρά, παρευρέθηκα και εύχομαι τις καλύτερες μου ευχές για υγεία, καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία και στα παιδιά μας αλλά και στους γονείς μας, οι οποίοι τόσο ενδιαφέρονται για τα βλαστάρια τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημοσίδη, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Καπετάνιο. Άκου, εγώ στο λαδιού δεν βάζω τίποτα. Έχει ζυμωθεί με λαδάκι ηλιάς. Και το τρώω σαν κρακεράκι. Σαν πατατάκι. Σαν μπισκοτάκι. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και είναι πολύ καλή επιλογή το παξιμάδι. Α, δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Personal coach υπάρχει. Life coach υπάρχει. Career coach υπάρχει. Energy coach υπάρχει. Σήμερα υπάρχει. Για πρώτη φορά, εξειδικευμένος σύμβουλος σου εξηγεί τα πάντα για την κατανάλωση και διαχείριση ενέργειας του σπιτιού σου. Θες ψηφιακά? ΔΕΗ My Energy Coach στο ΔΕΗ.gr. Θες σε ένα κατάστημα ΔΕΗ? Κλείσε ραντεβού με τον εξειδικευμένο σύμβουλο. Θες μια συμβουλή? Στον κόσμο της ενέργειας που αλλάζει, θέλεις τον δικό σου ΔΕΗ My Energy Coach. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Οπα. Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει, είπε? Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει? Πόσο το δίνει? Το δίνει με τις πιο δυνατές αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑ. Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του περιπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν και η τηλεόραση του Επιλογές με την Παρασκευή Κωνσταντινίδου που έχει το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του περιπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος η παρουσία μας είναι πανηγυρική. 343 επιχειρήσεις, 46 επιμελητήρια σε 4.000 τετραγωνικά μέτρα στο 2 και 3 περίπτερο της ΔΕΘ. Παρουσιάζουμε, προβάλλουμε και προωθούμε προϊόντα όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ιφίλιο. Προϊόντα της χώρας μας θα κοσμήσουν διεθνείς και παγκόσμιες αγορές. Φέτος για μας είναι μια επανεκκίνηση της ΔΕΘ μετά την πανδημία, η οποία σηματοδοτεί και την άνοδο της οικονομίας της χώρας μας. Σιγά σιγά που επιστρέφουμε στην κανονικότητα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων είναι εδώ, στο περίπτερο 2 και 3, να στηρίξει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχοντας παρουσία στο περίπτερο, όπως είπα, 2 και 3, θα έχει τη δυνατότητα ο εμπορικός κόσμος, από πολλές εταιρείες, να δείξουν τα προϊόντα και φυσικά οι βορειοελλαδίτες και όχι μόνο, να αναγνωρίσουν τα προϊόντα των εταιρείων. Μπράβο! 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 Μπράβο!
46 επιμελητήρια από όλη τη χώρα έδωσαν το παρόν υπό την ομπρέλα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τις αίρες, τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα από την πρώτη στιγμή στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το επιμελητήριο συμμετέχει δυναμικά για ακόμη μια χρονιά. Είχα τη χαρά σήμερα να επισκεφθώ το περίπτερο των επιμελητηρίων και να δω τη γωνία του δικού μας επιμελητηρίου των Σερών. Ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση και τα μέλη που κάθε φορά δείχνουν το πόσο δυναμικές είναι οι σεραϊκές επιχειρήσεις και να καλέσουμε όλο τον κόσμο στην μοναδική μας έκθεση, τη ΣΕΡΕΞ, για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Έτσι λοιπόν από τις 25 Σεπτεμβρίου στο κέντρο Χρήστος Μέγκλας, στο εκδεσιακό κέντρο της ΣΕΡΕΞ προς τις Σέρες, περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει από κοντά να δει σεραϊκά προϊόντα, εξωστρεφή, καινοτόμα και κυρίως με υψηλή προστιθέμενη αξία. Διότι το επιμελητήριο Σερών ξέρει να προβάλλει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και το τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων μας. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα εδώ στη ΔΕΘ οι επισκέπτες να δουν από κοντά τι παράγεται στις Σέρες και να πάρουν το ένασμα και να μας επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες στην ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα αφήσει εποχή. Εντάξει, παιδιά. Κύριε Χατζηβασιλείου, πώς κρίνετε την ομιλία του Πρωθυπουργού? Χθες ο Πρωθυπουργός λοιπόν παρουσίασε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και εγώ εδώ στην 86η έκθεση της Θεσσαλονίκης, εδώ στο επιμελητήριο Σερών. Εδώ είναι όλοι οι παράγοντες του επιμελητηρίου, όλοι οι φίλοι. Ενώνουμε δυνάμεις και δημιουργούμε. Ελπίζω και εύχομαι να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει, όπως σας είπα, να ενώσουμε δυνάμεις στο επιχειρήν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλες τις ΣΕΡΕΣ και οι ΣΕΡΕΙ, να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να προτιμήσουμε τα σεραϊκά προϊόντα, αυτά που είναι πολύ καλύτερα από άλλα προϊόντα, και φυσικά να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους και τις επιχειρήσεις μας. Οπότε η χαρά είναι διπλή, η περιφέρεια έτσι κι αλλιώς δίνει δυναμικό και εδώ στο επιμελητήριο Σερών και για του Προέδρου, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η χαρά είναι διπλή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και το επιχειρήν να προοδεύσει, γιατί το έχουμε ανάγκη. Βασικός στόχος του επιμελητηρίου Σερών είναι και φέτος η ανάδειξη των Σερών αλλά και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την αναγνωρισμένη αξία και το υψηλό της κύρος, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να προβληθούν τα προϊόντα και να διερευνηθούν οι ορίζοντες μέσα από γνωριμίες, επαφές και σύναψη συμφωνιών. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει έως τις 18 Σεπτεμβρίου και το επιμελητήριο Σερών συμμετάσχει στο περίπτερο 3 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και φέτος το επιμελητήριο συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 86η Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στηρίζουμε τις σεραϊκές επιχειρήσεις. Πήραμε εδώ τον χώρο των 80 τετραγωνικών, μοιράστηκε σε 8 σεραίους επιχειρηματίες, δωρεάν όπως κάθε φορά, για να μπορέσουν έτσι να επιδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, κάθε χρόνο στηρίζουμε τους παραγωγούς μας. Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλλουμε την εξωστρέφεια, να δείξουμε ότι ο νομός μας έχει πλούσια αγαθά, πλούσια προϊόντα, πλούσιες υπηρεσίες, και θα είμαστε πάντα στο πλευρό των επιχειρηματιών για να τους βοηθάμε να τα επιδείξουν. Στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Δήμος Σερών και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών, η ΚΕΔΙΣ. Ευχαριστούμε θερμά την διεύθυνση του επιμελητηρίου, τον κύριο Θανάσιο Μαλιαρά, τον υπεύθυνο τον κύριο Γιώργο Μίχο, για την παραχώρηση χώρου στο περίπτερο του επιμελητηρίου Σερών, προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα να προβάλλουμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης, που κοσμεί από φέτος την πόλη μας. Είναι μια ευκαιρία να προβάλλουμε αυτό το διαπολιτιστικό κόσμημα της πόλης μας στους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης. Έχουμε ετοιμάσει σχετικά έντυπα και
τα προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ενημερωθεί, ευελπιστώντας ότι αυτός ο πόλος έλξης θα φέρει επισκέπτες στην πόλη μας, γιατί πραγματικά πέρα από όλες τις άλλες ομορφιές που έχει να επιδείξει ο νομός Σερών, ο Δήμος Σερών, στην πόλη των Σερών πια υπάρχει αυτό το μοναδικό, μονοθεματικό, εξαιρετικό μουσείο. Το περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τον υποδέχτηκε και τον ξενάγησε ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής. Το περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής ενημερώθηκε για τον ΟΑΣΤ, τα τρένα και όλα τα άλλα έργα του Υπουργείου, καθώς μαζί του βρισκόταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο των υποδομών και των μεταφορών, όπου ξενάγησε ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Καραμαλής και ο Υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης. Εδώ έχουμε την ηλεκτροκίνηση σε όλα τα εκφάνσεις της για το Υπουργείο. Έχουμε λοιπόν από την έξυπνη πόλη, από τα ντρόν μέχρι τα παραδείγματα που γίνεται το αυτοκίνητο και πώς διασυνδέονται μέσω ειδικών εφαρμογών στο κινητό για να μπορέσει κανείς να μην παίρνει πλέον το αυτοκίνητο, να το αφήνει μετρικά και να μπορέσει να συνεχίσει με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Να εξηγήσουμε εδώ λίγο τι έχουμε. Βέβαια. Ξέρετε, Υπουργέ μου, ότι έχουμε έρθει τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα και αυτοκίνητα και ο κάθε ένας έχει μια εφαρμογή για να μπορέσει να ανοίξει. Τώρα αυτό που φτιάχνουμε με αυτό το έργο μας εδώ που δουλεύουμε είναι πώς θα φέρουμε όλα τα ηλεκτρικά κοινόχρηστα οχήματα με μια εφαρμογή στο κινητό να ανοίξουμε και να και ανεξάρτητα το ποιος το προμηθεύει. Δεν έχουμε ακόμα πρόβλημα στην χώρα μας με αυτό που φοράνε ζώνη. Βλέπουμε ότι αυξάνεται το ποσοστό διαρκώς και με τη δική σας βοήθεια προχωράμε από πάνω από 250.000 ευρώ. Είστε ελληματολογικά απόλυτα συγχρονισμένοι. Είναι προσωμείωση για το πώς αισθάνεται κανείς τον ανατρέπεται. Τι γίνεται, τι κάνεις. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, ελάχιστε. Τι γίνεται. Μπορείτε να δείτε εικονική πραγματικότητα, τα γυαλιά να σας βάλω. Έλλειψη καυσόξυλων παρατηρείται στο νομό Σερών. Ο λόγος είναι ότι ήρθαν έμποροι από άλλους νομούς και πήραν από νωρίς και σε καλές τιμές ένα από τα καλύτερα κομμάτια της ξυλίας του νομού. Αυτό αποκάλυψαν μιλώντας στο Επιλογές οι επαγγελματίες του χώρου. Έλλειψη καυσόξυλων παρατηρείται στο νομό Σερών. Ο λόγος είναι ότι ήρθαν έμποροι από άλλους νομούς και πήραν από νωρίς, σε καλές τιμές για αυτούς, το καλύτερο κομμάτι της ξυλίας του νομού. Αυτό αποκάλυψαν μιλώντας στη τηλεόραση Επιλογές οι επαγγελματίες του χώρου. Φέτος είναι λίγο περίπλοκα κατά τα θέματα. Τα ξύλα, ως επιτοπλίστων εδώ που έχουμε εμείς τα δικά μας τα βουνά, Βροντού και Λαγιά, έρχονται διάφοροι από άλλους νομούς, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Θεσσαλονίκη, σχεδόν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και μας χτυπάνε τα ξύλα στις δημοπρασίες και μας τα παίρνουν σε πιο καλύτερη τιμή. Αναγκαζόμαστε κι εμείς να βάλουμε μια τιμή, να μπορέσουμε να πάρουμε κι εμείς τα ξύλα μας, γιατί βλέπω κάποια στιγμή ότι ο νομός μας, και όχι μόνο εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά και με όλους τους συναδέλφους που μιλάω, ο νομός μας δεν θα υπάρχουν ξύλα για να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου που λέμε. Εδώ ήρθανε Θεσσαλονικοί και Αθηναίοι ξυλέμποροι μεγάλοι, ναι, και δώσανε προκαταβολές πριν ακόμα δημιουργηθεί σχεδόν η κρίση, με την έναρξη του πολέμου θα έλεγα. Το έβλεπαν αυτοί. Από το Φεβρουάριο θα έλεγα. Μπράβο. Ήρθανε εδώ το Μάρτιο και καπαρώσανε ποσότητες ξύλων. Και μάλιστα διαλεγμένα από περιοχές που τις σημειώσανε, διαλεγμένες, αυτές που λέμε εμείς στα λιόπρα, αυτά που είναι στον ήλιο. Αυτά τα ξύλα κάνουν καλύτερη καύση. Σωστά, ενώ όπως σας είπα πριν, στα σκιερά μέρη κάνουν χειρότερη. Και επιλέξαν αυτά τα δάση και σχεδόν τα κλείσανε. Τα εξαφανίσανε. Και είδα ανταλίκες εδώ σειρά σαν τρένα να κουβαλούν Θεσσαλονίκη και Αθήνα ξύλα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, καθώς ο νομός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και όσο μεγαλώνει η ζήτηση, αυξάνονται κατακόρυφα οι τιμές. Σύμφωνα με όσο μας είπε ο κύριος Μπιλίτος, έχουν έρθει από περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας έμποροι μεγάλοι που εμπορεύονται ξυλία, καθώς επίσης και μεγαλέμποροι από τη Βουλγαρία, οι οποίοι έχουν χτυπήσει το βούτυρο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, των ξύλων και από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας,
νέο αποτέλεσμα οι δικοί μας εδώ οι έμποροι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή και όπως καταλαβαίνετε αυτό περνάει και στον κόσμο. Από την ξύλευση πήραν τα χοντρά τα ξύλα για την Νέα και τη Θεσσαλονίκη και έμειναν εδώ τα κλαδιά που λέμε, τα μικρά. Τα κλαδιά, έτσι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Έτσι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες εδώ ζητάνε ξύλα, οι έμποροι εδώ καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες, δεν μπορούν να βρουν εύκολα ποσότητες, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η τιμή. Ένα δείγμα σας δίνω, πέρσι η οξιά εδώ πουλιόταν 120, φέτος πουλιέται 180. Τι λέτε τώρα. Μην τολμήσει κάποιος να ζητήσει μεσαίη πουρνάρη, θα πληρώσει 200 και. Ο Σεπτέμβριος έφτασε στα σούπερ μάρκετ Kansas, γεμάτος δώρα και προσφορές για μικρούς και μεγάλους. Μέχρι την Τετάρτη. Μπουτί κοτόπουλο νοπό ελληνικό, το κιλό, μόνο 3,70. Κιμάς χοιρινός από εκλεκτό ντόπιο ελληνικό κρέας, το κιλό, μόνο 5,20. Προμηθευτείτε δύο συσκευασίες από τα αγαπημένα σας προϊόντα Kids Valley, Peppa Pig, Nutri Valley και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για δύο ηλεκτροκίνητα παιδικά αυτοκίνητα. Αγοράστε δύο συσκευασίες από τα αγαπημένα σας brands Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuse Tea, Monster, Amita, Tsakiris Chips και Costa Coffee και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για τρία ηλεκτρικά πατίνια. Και όλα αυτά χρησιμοποιώντας την κάρτα Kansas κάθε φορά που ψωνίζετε. Μην ξεχνάτε την σούπερ κλήρωση του μήνα. Έως 500 δώρα κάθε μήνα, αλλά και ένας υπερτυχερός κερδίζει 300 ευρώ δώρο επιταγή για τα ψώνια του. Επόμενη κλήρωση 3 Οκτωβρίου. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό. Στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άρεστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερών Ιχρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Μικρασίας μνήμη ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Παμεγίστων Ταξιερχών. Ο μιλητής ήταν ο εκδότης και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια από την Μικρασία. 100 χρόνια χωρίς τη Μικρασία ήταν το θέμα της ομιλίας του γεωπολιτικού αναλυτή, εκδότη και συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη στην εκδήλωση λόγου που πραγματοποιήθηκε στη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Μικρασιατών Σερών, μέλους και ιστορικής μνήμης της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης, υπό τον τίτλο «Μικράς Ασίας Μνήμη» στην πλατεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Παρμεγίστων Ταξιαρχών Σερών. Εδώ βλέπουμε τη συνδιάσκεψη της ειρήνης των Παρισιών, του ηγέτης των 4 μεγάλων δυνάμεων. Συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισιών, 18 Ιανουαρίου του 19, 21 Ιανουαρίου του 20, ένας ολόκληρος χρόνος. Εκεί αποφασίστηκε η ίδρυση της κοινωνίας των εθνών, η συνέχεια της οποίας είναι ο ΙΕ. Οι νικητές δηλαδή έκαναν μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Αποφασίστηκε ο διαμερισμός των τριών κεντρικών αυτοκρατοριών, της Γερμανικής, της Αυστρο-Ουγγρικής. Αμέσως μετά ακολούθησε πλούσιο σε μελωδίες μουσικό απάνθημα τραγουδιών από την πολύτιμη μικρασιατική μουσική παράδοση με τη γνωστή καλλιτέχνητα Αρετή και Τιμέ και την παραδοσιακή χοροδία του κυρίου Νικολάου Μπούσιου.
Η ταύτιση των ελληνικών προϊόντων με την ποιότητα και την ασφάλεια αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο της χώρας μας για τη διεθνή προβολή της αγροτικής μας παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια ημερίδας που έγινε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου και ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Ταύτιση των ελληνικών προϊόντων με την ποιότητα και την ασφάλεια αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο της χώρας μας για τη διεθνή προβολή της αγροτικής μας παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γιωργαντάς σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε το ΕΣΥΔ στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης με θέμα «Η προβολή των ελληνικών προϊόντων μέσω των διεθνών εκθέσεων και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτόν τον στόχο. Ανάδειξη του ρόλου της διαπίστευσης στην εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων». Στην εκδήλωση, ομιλητές ήταν επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Μάκης Βορύδης, ο βουλευτής ΕΡΟΝ κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων. Με ιδιαίτερη αναφορά βέβαια στον αγροδιατροφικό τομέα. Είχαμε μια εξαιρετική ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΣΥΔ και είχα τη χαρά να συζητήσω σε μια δημόσια κουβέντα μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιωργαντά, τον συνάδελφο και φίλο, αλλά και τον έτερο συνάδελφο και φίλο, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μάκη Βορύδη. Με δεδομένο ότι η χώρα μας δεν μπορεί να έχει μεγάλη παραγωγή, η ταύτιση των προϊόντων μας με την ποιότητα και την ασφάλεια και η αξιοποίηση της παγκόσμιας τάσης για πιο ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να κατακτήσουν σημαντική θέση στις διεθνείς αγορές. Μαζί ήταν και ο Δήμαρχος Τρικάλων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Παπαστεργίου Δημήτρης. Αναλύσαμε χθες την ανάγκη να παραγάγουμε πιστοποιημένα, ποιοτικά, αγροδιατροφικά προϊόντα. Διότι το προϊόν που παράγει η ελληνική φύση και κυρίως εμείς στις Σέρρες, οι αγρότες κτηνοτρόφοι των Σερρών, είναι προϊόν υψηλού επίπεδου με εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία. Όμως δεν αρκεί απλώς να πουλάμε στη διεθνή αγορά ρύζι, πατάτες, μέλι, φασόλι και ούτω καθεξής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ρόλο της αυτοδιοίκησης στην προβολή των πολλών τοπικών και ιδιαίτερα των pop προϊόντων που διαθέτει η χώρα μας μέσα από τη συμμετοχή δήμων και περιφερειών σε διεθνείς εκθέσεις. Πρέπει τα προϊόντα αυτά να είναι πιστοποιημένα, διότι η πιστοποίηση από τους διαπιστευμένους φορείς είναι το καλύτερο και ισχυρότερο διαβατήριο για τα σερρικά προϊόντα, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή αγορά. Παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα στις Σέρρες, πρέπει όμως να τα πιστοποιούμε. Επιστολή προς τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Πελαργή. Πρόκειται για τα εισιτήρια και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να προχωρήσουν σε μαζική διαμαρτυρία προς τους διοργανωτές αρχές, προς τις διοργανώτερες αρχές μετά την αλλαγή ώρας του παιχνιδιού της Εθνικής Ελλάδας. Επιστολή προς τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Πελαργή. Πρόκειται για τα εισιτήρια και τη διαδικασία που θα ακολουθεί προκειμένου να προχωρήσουν σε μαζική διαμαρτυρία προς τις διοργανώτριες αρχές μετά την αλλαγή ώρας του παιχνιδιού της Εθνικής Ελλάδος. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει: Αγαπητοί πελαργοί, αγαπητοί φίλαθλοι της επίσημης αγαπημένης, αντιμετωπίσαμε έκπληκτη την αλλαγή ώρας του παιχνιδιού της Εθνικής Ελλάδος με την Εθνική Τσεχίας και του παιχνιδιού της Εθνικής Ελλάδος με την Εθνική Γερμανίας, καθώς είχαν αγοραστεί εισιτήρια από εκατοντάδες φιλάθλους σύμφωνα με τον μπράκετ και τις διασταυρώσεις στην ιστοσελίδα της FIBA και εκ των υστέρων και χωρίς ενημέρωση δεν αναγνωρίζονται οι αγορές των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί και υποχρεωτικά αναγκαζόμαστε στην αγορά νέων εισιτηρίων, ούτως ώστε να παρακολουθήσουμε τους αντίστοιχους αγώνες. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε επώνυμα μέσω email στο info@papaki.gr σε περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει ανάλογο πρόβλημα, ούτως ώστε να προβούμε σε μαζική διαμαρτυρία προς τις διοργανώτριες αρχές, με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Πελαργή. Το πρώτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Ηράκλεια. Πρόκειται για μια εκδήλωση που γνώρισε την ζεστασιά και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ στην Ηράκλεια Σερών. Στο διεθνές μπασκετικό τουρνουά που διεξήχθη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις ημέρες μνήμης ομοιρία των Ηρακλειωτών 1916-1918, συμμετείχε η ομάδα του Μπλαγκόεγκβρα της Βουλγαρίας, η ομάδα του Ποζάρεβατ της Σερβίας, η Ίκαρη των Σερών και ο αθλητικός όμιλος Ηράκλειας. Να πω ότι είναι μια
προσπάθεια που κάνουμε για μέσα στα πλαίσια των ημερών μνήμης που διοργανώνουμε και βέβαια φέτος είπαμε να αλλάξουμε, ας το πω, κατεύθυνση εκδηλώσεων. Επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο αθλητικό γεγονός, όπου καλέσαμε την ομάδα του Κοζάρεβας, γιατί εκεί φιλοξενήθηκαν πριν από 100 τόσα χρόνια οι δικοί μας μετά την εκτόπιση εδώ από τα μέρη μας. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της αδελφοποίησης που έχουμε κάνει πριν από αρκετά χρόνια με τη συγκεκριμένη πόλη της Σερβίας, είπαμε να διοργανώσουμε ένα τουρνουά στη μνήμη εκείνου του γεγονότος. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την έκβαση του τουρνουά. Πιστεύουμε ότι δειλά-δειλά θα γίνει ένας θεσμός που θα υπηρετεί όχι μόνο το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά θα δώσει και άλλες αξίες που προκύπτουν μέσα από τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, το να ασχοληθεί ο νέος κόσμος, οι νέοι άνθρωποι με τον αθλητισμό, να ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους, δηλαδή είτε είναι στη Σερβία, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε οπουδήποτε αλλού. Φέτος φιλοξενούμε δύο ομάδες, μία από το Πλαγκόευγρα της Βουλγαρίας και μία από τη Κοζάρεβα της Σερβίας. Πριν σέγα, βέλικο χάλα Γκράντου ή Γκρονάτσονικου Γιώργου Σουκουτσάκησου. Prenosim velike pozdrav od grada Požarevca, od gradonačelnika Saše Pavlovića i mogu da kažem da je ovo sjajan dan i za grad Požarevac i za grad Irakliju. Pokrenuli smo sportsku saradnju između dva grada. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πόλη της Ηράκλειας και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο της Ηράκλειας για αυτή την πρόσκληση. Επιτέλους ξεκινάει μια αθλητική συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων που είναι αδερφοποιημένες και σήμερα είναι μια φανταστική ημέρα για τον ίδιο και για την πόλη του Κοζάρεβος, γιατί εκπροσωπούν την πόλη της εδώ. Θα βάσει τις επόμενες ώρες, θα βάσει γκράζι από τον Κοζάρεβος. Pa pre svega, mi zaista imamo razvijen sport u našem gradu, svi sport, mi imamo 80 klubova sportskih u našem gradu, tako da, eto, i košarka nam je jedan od bitnih sportova i zbog toga nam je mnogo drago što smo doveli danas ovu našu ekipu košarkašku da učestvuje na ovom jednom međunarodnom turniru. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάρεβας υπάρχουν 80 αθλητικοί σύλλογοι. Γι' αυτό θεωρίζουν το μπάσκετ εθνικό σπορ και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή που συμμετέχουν εδώ πέρα. Η δράγο μου είναι τακόντζε το στο προσπορτ οδρύζουμε τραδίτσιο δόμπρικ όδνωσα να στα δύο γράδα Κοζάρεβας και Ηράκλειο. Και χαίρεται ιδιαίτερα διότι μέσω του αθλητισμού ενισχύουν οι δεσμοί μεταξύ των δύο πόλεων. Το απόγευμα του Σαββάτου διεξήχθη ο πρώτος αγώνας μεταξύ των Ικάρων Σερών και του Μπλαγκόευγραντ Βουλγαρίας, όπου νικητές ήταν οι Ίκαροι Σερών, ενώ στον δεύτερο αγώνα που ακολούθησε μεταξύ του αθλητικού ομίλου Ηράκλειας και του Ποζάρεβατς της Σερβίας, νικητές ήταν η ομάδα του Ποζάρεβατς. Την Κυριακή, αφού διεξήχθη ο μικρός τελικός μεταξύ του αθλητικού ομίλου Ηράκλειας και του Μπλαγκόευγραντ Βουλγαρίας και νικητή τον αθλητικό όμιλο Ηράκλειας, το τουρνουά ολοκληρώθηκε με το μεγάλο τελικό μεταξύ των Ικάρων Σερών και του Ποζάρεβατς της Σερβίας, όπου νικητής ήταν η ομάδα του Ποζάρεβατς. Κάνουμε αυτό το τουρνουά ένα διήμερο, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την ομοιρία των τέλος πάντων της εκδηλώσεις. Είναι η πρώτη φορά που είναι. Η πρώτη φορά, είναι διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή ομάδων από τη Βουλγαρία και από τη Σερβία. Είναι η ομάδα του Μπλαγκόευγραντ και του Ποζάρεβιτς. Μία ομάδα των Σερών, η Ίκαροι, και η ομάδα της Ηράκλειας, η τοπική ομάδα της Ηράκλειας. Είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων, των ευρύτερων εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος για την ομοιρία των Ηρακλειωτών, που είχε γίνει το 1916. Στα πλαίσια αυτά, εμείς βρήκαμε μια αφορμή να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά και για να πάρει και η ομάδα μας παιχνίδια. Εγώ είμαι Ιωαννίδης Σπύρος, είμαι προπονητής της Ηράκλειας Σερών. Δίπλα μου είναι ο συνάδελφος από τη Βουλγαρία, Νικολάη Χατζίεφ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας για το πρώτο τουρνουά που διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειας. Ήθελα να ευχαριστήσω ότι ни поканихте на първия международен турнир Иракли. Нашия клуб се казва Евробаскет. Аз съм президент на клуба и старши треньор. И сме особено щастливи, че сме на този турнир. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Ηράκλειας και την ομάδα μπάσκετ της Ηράκλειας για το κάλεσμα στο πρώτο τουρνουά που διοργανώνεται φέτος. Εγώ είμαι και ο προπονητής και διοικητικός μέλος της ομάδας που οποία λέγεται Ευρωμπάσκετ από την πόλη του Μπλαγκόευγραντ. Ακόμα μια φορά ευχαριστώ για το κάλεσμα που συμμετάσχω σε αυτό το τουρνουά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ. Σε
Да, първи път ли сте тук? Да, за първи път. Условията са чудесни. Залата е уникална. Надявам се по-добре да победи. Имаше против Стен Ираклия, масаистото гипедо, но между тази пекшата педия е се мя еликия по едни пьо поли до 2005 και до 2006 γεννητής και πιστεύουμε ότι όλα θα είναι καλά. Το πρώτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε τη ζεστασιά και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων που το παρακολούθησαν. Да те пита како се осеќаш за овој победу далешно? Па феноменално искуство е било совршено, све е било супер, победа, наравно као победа увек добро дође, трудили смо се, тако да, ето, одлично. Леја ти олата фантастика, и оли органус, и оли атмосфера, ке панда мија ники не, ники есто ке се епипеда турнуа, апла леја ти отан олата елија до пара стоја Синдраклија. Το περιμένατε, ότι θα κερδίσετε? Είστε οτσεκίβλητα, θα δώσει πόμετα. Verujte mi, niste, nismo znali još kad smo dolazili, nismo znali kakve su ekipe, ali mi smo naravno došli da pobedimo, tako da dali smo sve od sebe, uspeli smo pobedimo i to je to. Αλήθεια δεν ξέραμε το επίπεδο των ομάδων που θα παίζαμε, σίγουρα δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, αλλά εμείς ήρθαμε προετοιμασμένοι για να δώσουμε αυτό που μπορούμε και στο τέλος κερδίσουμε. Εμείς μου δώσαμε ένα τουρνίρ σαν τότανα νεποζνάνιτσα. Εμείς μου познавали ни έδνο εκείπου, εμείς μου φάζει πρίπρεμα. Нама су добро дошле ове две утакмице да уигравамо тим, једноставно то је плод неке неше добре игре у овом тренутку. Наравно има још простора да ми настављамо далје с нашим припремом и спремамо се за почетак наше сезоне које почиње почетком октобре. Сигурно не гнолизаме ке место су мајесто да се метехун, то је пиво тоа ромадом. Има сте фаси проетимасија, сигурно авто та дио пехниде масија за невкерија на велитоцима ком берисотеру ке термо на синехијесу. Να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο, διότι το πρωτάθλημα ξεκινάει αρχές Οκτώβρη. Πείτε μας λίγα λόγια για την ομάδα, για το ιστορικό της ομάδας. Ναι, λίγο έτσι ζω εκεί που, για ιστορία, κάτι για οσνόμινα να εκεί πάω. Πα, κλουμπ. Κλουμπ, ναι. Κλουμπ είναι όσταμον πριν 20 χρόνια. Κλουμπ είναι όσταμον πριν 20 χρόνια, ουγλάμνον ήγραμε νέκη τρέτσι νίβο τάκμιτσενιο u našem prvenstvu, to je Srbije. Treća Liga Srbije. Treća Liga Srbije, da. Uglavnom, uvek naša neka ideja je razvoj mladih igrača i kroz njih da napravimo neke, što kaže, buduće reprezentativce i da probamo u nekom narednom periodu, nekih narednih par godina, da se domognemo i do višeg ranga. I omada je mi zove 20 eton i filozofija tu skeptikovi su na kajergom pekte se upi πιθανόν να φτάσουν και στο επίπεδο της εθνικής ή ακόμα και στο εξωτερικό. Δουλεύουν κυρίως με νέους παίκτες και αυτός είναι ο στόχος τους. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο από τις προμεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβρα και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρη αύξηση των εφώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.
και πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία στις Σέρες θα κυμαίνεται από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30, στην Καβάλα από 15 έως 25, στη Δράμα από 10 έως 27, στη Ξάνθη από 12 έως 26, στην Κομοτονία από 13 έως 27, στην Αλεξανδρούπολη από 15 έως 27 και στην Ορεστιάδα από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.